είναι έτοιμοι και οι δύο. Και εγώ που πάω. Μονεπέ. Monsieur le Président, soyez le bienvenu vous. Et Madame Macron. Καλωσορίζω εσάς και τη σύζυγό σας στην Αθήνα και στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Apprécie beaucoup. Η Ελλάδα εκτιμά ιδιαίτερως την επιλογή σας. De réaliser votre première... Να υλοποιήσετε την πρώτη επίσημη επίσκεψή σας στην Αθήνα. Στην Ελλάδα. Et nous apprécions ce soir εκτιμούμε ιδιαίτερως την παρουσία σας εδώ, πόσο μάλλον από τη στιγμή που η επίσκεψη αυτή λαμβάνει χώρα σε ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες για εσάς και τη Γαλλία, γιατί γνωρίζουμε όλοι τι συνέβη στις Γαλλικές Αντίλες με την τροπική καταιγίδα Ήρμα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια εξ ονόματος της Προεδρίας αλλά και του ελληνικού λαού για τα θύματα μετά από αυτόν τον τυφώνα. Και δράτω με τις ευκαιρίες για να πω ότι αξίζει με δική σας πρωτοβουλία, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, να ξανασκεφτούμε όλοι το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Διότι πρέπει κανείς να καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αποτελούν συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και οφείλουμε να προβληματιστούμε σοβαρά για αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα οφείλουν να προβληματιστούν περισσότερο αυτοί που διστάζουν να ξεκινήσουν αυτές τις αλλαγές. Πρέπει να έχουν όλοι υπόψη τους ότι για άλλη μια φορά έχουμε θύματα που είναι άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε αυτό το δικό σας εγχείρημα και σε αυτή την αποστολή η Ελλάδα είναι στο πλευρό σας. Σας καλωσορίζω εσάς και την σύζυγό σας, την κυρία Μπριζίτ Μακρόν, στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας και σας εύχομαι και διαζώσεις, καλή επιτυχία στην αποστολή σας. Καλή επιτυχία που δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, αλλά αφορά γενικότερα την Ευρώπη. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για μας τους Έλληνες. Θέλω να σας θυμίσω και να σας διευκρινίσω ταυτοχρόνως ότι σας υποδεχόμαστε στην Αθήνα ως συνεχιστή των Γάλλων ηγετών οι οποίοι θεμελίωσαν αυτή την ελληνογαλλική φιλία. Η οποία ελληνογαλλική φιλία έχει μακρές ρίζες, βαθιά στον χρόνο. Είναι πολλοί εκείνοι και από τη Γαλλία και από την Ελλάδα που εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι πρέπει να γυρίσω σε εκείνες τις ρίζες και εκείνους τους δεσμούς που δημιούργησαν οι προτεργάτες αυτής της ελληνογαλλικής φιλίας και συνεργασίας. Και μιλάω για τους Γάλλους Προέδρους, τον Στρατηγό Ντεγκόλ το 1963 στην ιστορική του επίσκεψη, όπως επίσης και τον Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν το 1975 και από την πλευρά της Ελλάδας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον θεμελιωτή αλλά και εμπνευστή του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα, όλοι μας, σας ευχαριστούμε θερμώς, στη Γαλλία και εσάς προσωπικά, για την μεγάλη συμβολή σας, τη βοήθειά σας σε μια κρίσιμη στιγμή το καλοκαίρι του 2015 για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και ευχαριστούμε προσωπικά εσάς γιατί και ως υπουργός σε μια δύσκολη στιγμή είχατε δείξει την συμπάθειά σας μεν, αλλά πολύ περισσότερο τη στήριξή σας στην Ελλάδα. Θέλω να σας διευκρινίσω το εξής με αυτή την ευκαιρία. Ό,τι κάνατε και ο Φρανσουά Ολάντ και εσείς προσωπικά την εποχή εκείνη και ό,τι κάνετε ακόμη και σήμερα στηρίζοντας τη χώρα μου, δεν το κάνετε μόνο για την Ελλάδα. Η Γαλλία μέσα από τη στήριξη της Ελλάδας τότε και τώρα δικαιώνει την ιστορική αποστολή της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η στήριξη της Ελλάδας και η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη την εποχή εκείνη ήταν μια στήριξη της ενότητας και της σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και ιδίως εμείς οι Έλληνες ότι η Ελλάδα δεν διανοείται τον εαυτό της και το μέλλον της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ως κράτος είναι ευρωπαϊκά προσανατολισμένη ήδη από τη δημιουργία της, από τότε που δημιουργήθηκε το νεότερο ελληνικό κράτος. Και έτσι θα παραμείνει. Αλλά είμαι βέβαιος
και αυτό το έχετε τονίσει και ας ευχαριστούμε γι' αυτό, ότι ούτε η Ευρώπη θα διατηρούσε την ταυτότητά της δίχως την Ελλάδα στους κόλπους της, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και αν τελειώνουμε με τα θέματα τα δικά μας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα, με όλες αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού, για τις οποίες δεν ευθύνεται πάντοτε μόνο ο ελληνικός λαός, θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Ό,τι συμφωνήσαμε, θα το πράξουμε. Για εμάς τους Έλληνες, ο κανόνας Pacta sunt servanda είναι ιερός, όχι μόνο νομικά, αλλά και πολιτικά. Περιμένει όμως η Ελλάδα, πάντα στο πλαίσιο αυτού του κανόνα Pacta sunt servanda και με την αναγνώριση ότι υπάρχουν και λάθη ακατέρωθεν για αυτό που συνέβη, για αυτή τη βαθιά κρίση, περιμένει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και εκ μέρους των εταίρων μας, ιδίως ένα μεγάλο θέμα για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωζώνη, εκείνο που αφορά την βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να αφήσω τα δικά μας πράγματα και να σας πω ότι εμείς οι Έλληνες σας ευχόμαστε, όπως είπα στην αρχή, καλή επιτυχία στην αποστολή σας. Τόνισα ότι δεν είναι μόνο μια επιτυχία για τη Γαλλία. Αφορά την Ευρώπη. Εκείνο που σας ζητάμε εμείς οι Έλληνες, και εγώ προσωπικά, είναι να διαδραματίσει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας η Γαλλία τον ιστορικό της ρόλο μέσα στην Ευρώπη. Και όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη. Ο ρόλος αυτός της Ευρώπης, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ρόλος που αφορά μόνο τους λαούς της Ευρώπης. Συνηθίζω να λέω ότι ο ρόλος της Ευρώπης είναι πλανητικός, κυριολεκτικά. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο που υπερβαίνει τους λαούς της. Διότι η Ευρώπη, σε ορισμένους τομείς, μπορεί να στηρίξει την Ιφίλιο και τον πλανήτη πολύ περισσότερο από άλλες δυνάμεις. Είναι ικανή να εμπνεύσει αρχές και αξίες που άλλες δυνάμεις μπορούν και εκείνες να τις εμπνεύσουν, αλλά ιστορικά δεν υπήρξε αυτός ο ρόλος τους. Και ακόμη δεν έχουν καταφέρει να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Αυτός ο ρόλος ανοίξει στην Ευρώπη. Σας το λέω ειλικρινά. Η Ευρώπη δεν φτιάχτηκε ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Η Ευρώπη δεν φτιάχτηκε ούτε πρόκειται να γίνει η πιο μεγάλη καπιταλιστική οικονομική δύναμη στον κόσμο. Μπορεί όμως να γίνει εκείνη η δύναμη που σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς θα δώσει στην Ιφίλιο και στην ανθρωπότητα την ελπίδα, την προοπτική που αξίζει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Γαλλία έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Κύριε Πρόεδρε, κάποιοι θεωρούν ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να παραμείνει απλώς και μόνο σαν μια δύναμη, σαν ένα σύνολο χωρών που παρατηρούν τα τεκτενόμενα υπερασπιζόμενη την ειρήνη, αλλά μη έχοντας ρόλο στη διεθνή σκηνή. Είναι μεγάλο λάθος. Μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε σήμερα, και αναφέρω τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Κορέα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μέγα θέμα της τρομοκρατίας. Η Ευρώπη έχει μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Γαλλία πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί, έτσι ώστε αυτός ο δυστυχώς ατροφικός σήμερα πυλώνας της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας να αποκτήσει τη διάσταση που ταιριάζει στην Ευρώπη. Γνωρίζω τις απόψεις σας. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και θέλω να γνωρίζετε ότι περιμένουμε κι εμείς από τη Γαλλία και θα έχετε τη στήριξή μας. Δεν είναι βέβαια μονοπόλιο κανενός η στήριξη της Ευρώπης, αλλά το γνωρίζετε. Ο ρόλος της Γαλλίας είναι ιστορικός από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η Ευρώπη. Και αυτό το ρόλο πρέπει να το διαδραματίσει. Το δεύτερο σημείο, ο δεύτερος άξονας, είναι ο άξονας που σχετίζεται με την ανάπτυξη στην Ευρώπη και ιδίως στην Ευρωζώνη. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να γίνει βιώσιμη και επαρκής. Και ας μην αυταπατώμεθα. Με τα όσα συμβαίνουν σήμερα σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, η ανάπτυξη δεν είναι ούτε απόλυτα βιώσιμη, ούτε απόλυτα επαρκής στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Πρέπει να υπάρξουν μεταβολές. Πρέπει να εφαρμοστεί το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο στους θεσμούς, αλλά πρέπει και να αλλάξει ορισμένα σημεία. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και αναφέρω συγκεκριμένα το ρόλο του Eurogroup. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να λέει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ξέρετε, το Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο, όταν ξέρουμε τη σημασία την οποία έχει το Eurogroup για την Ευρωζώνη γενικότερα. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξουν
οι αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο, ώστε να υπάρξουν οι κανόνες λειτουργίας και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Και βεβαίως εκεί ταιριάζει και η δική σας πρωτοβουλία σχετικά με τον Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε το ρόλο του ESM, που από το 2011 που τον φτιάξαμε ακόμα τον αναζητούμε. Αλλά ο ρόλος αυτός είναι συγκεκριμένος. Περιγράφεται από τη συνθήκη που είδησε τον ESM ως υπερευρωπαϊκό οικονομικό οργανισμό. Πρέπει να τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο και ιδίως πρέπει να συμβεί αυτό που εδώ και πολύ καιρό έχουμε τονίσει όλοι και εγώ προσωπικά, ότι πρέπει να πάρει τη θέση του IMF. Τιμούμε το IMF, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα με έναν οργανισμό ο οποίος φτιάχτηκε για να έχει την οτροπία του ευρώ και να γνωρίζει την ιδιομορφία της Ευρωζώνης. Και τέλος, πρέπει να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές στην ECB, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε ο Μάριο Ντράγκη ή οποιοδήποτε Μάριο Ντράγκη στο μέλλον να έχει τα μέσα να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του. Δηλαδή, τον έλεγχο όλου του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Εκεί δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις. Όπως επίσης, να μπορεί να πάρει τα μέτρα εκείνα που είναι αναγκαία για την τόνωση της ρευστότητας και βεβαίως για τα ζητήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, που δυστυχώς γενικεύεται στον χώρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, πρέπει να δούμε το κοινωνικό κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας ώστε να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος δικαίου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και τους κινδύνους ρήξης του κοινωνικού ιστού. Γιατί είναι αυτές οι ανισότητες και οι κίνδυνοι ρήξης του κοινωνικού ιστού, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, έχουν ευνοήσει αυτά τα μορφώματα λαϊκισμού, ως και ναζιστικά μορφώματα, τα οποία είναι απέναντι στην Ευρώπη. Θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης. Οι λαοί της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια του 2017, στις εκλογές, έδωσαν την απάντηση σε αυτά τα μορφώματα. Και η δική σας εκλογή, κύριε Πρόεδρε, είναι ένας θρίαμβος της δημοκρατίας απέναντι στα μορφώματα αυτά. Αλλά οι λαοί που εμπιστεύτηκαν τους ηγέτες, οι οποίοι στηρίζουν την Ευρώπη, περιμένουν την ηγεσία της Ευρώπης να στηρίξει το κοινωνικό κράτος ως αντίβαρο απέναντι στις ανισότητες και απέναντι στους κινδύνους ρήξης του κοινωνικού ιστού. Με αυτές τις σκέψεις, για τα υπόλοιπα θα τα συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Σας καλωσορίζω εσάς και την κυρία Μακρόν για μια ακόμη φορά στην Αθήνα και θέλω να σας ευχηθώ να απολαύσετε την παραδοσιακή φιλοξενία, όπως και να γνωρίσετε τη βαθιά εκτίμηση και την ειλικρινή αγάπη που τρέφει σε εσάς και στη σύζυγό σας ο ελληνικός λαός. Et à la fin, permettez-moi, monsieur le président, de procéder à votre décoration. C'est le programme qu'il impose avant de vous écouter avec impatience. Μακρόν του Ζων Μισελ, πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, το μεγαλόσταυρο του τάγματος του Σωτήρος και προς βεβαίωση παρέχει το δίπλωμα αυτό που υπογράφεται από τον ίδιο και προσυπογράφεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2017, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Κοντζιάς. Το τάγμα του Σωτήρος είναι το πρώτο και διακεκριμένο τάγμα αριστείας, το οποίο ιδρύθηκε το 1829 και φέρει το όνομα του Σωτήρος, για να ανακαλεί στη μνήμη ότι με τη θεία του συμπαράσταση πραγματοποιήθηκε η ελληνική παλιγενεσία. Απονέμεται σε Έλληνες πολίτες που διακρίθηκαν για τα αντραγαθήματά τους προασπίζοντας τα συμφέροντα της χώρας σε καιρό πολέμου ή προσέφεραν όλως εξαίρετες κοινωνικές υπηρεσίες εντός ή εκτός Ελλάδας. Απονέμεται επίσης σε πλέον εξέχουσες προσωπικότητες που δεν έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Να
να θέσουμε στο σχέδιο μια νέα Ευρώπη. Θέλετε. Άψογα κύριε. Merci beaucoup, monsieur le président de la République. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια, για τη δέσμευσή σας. Et je suis très heureux και θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που σήμερα βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είμαι πολύ συγκινημένος για την τιμή που μου κάνετε, απονέμοντάς μου αυτή την υψηλή διάκριση. Βεβαίως πρόκειται για μία τιμή, την οποία έχετε λάβει και εσείς, εφόσον έχετε λάβει την υψηλότερη διάκριση από τη Γαλλία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα, θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω και για κάτι άλλο, για τα λόγια σας όσον αφορά τους συμπατριώτες μου, οι οποίοι όντως πλήγησαν εχθές. Η Γαλλία ολόκληρη θρηνεί πολλά θύματα από τον χτεσινό τυφώνα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, των νεκρών. Υπάρχουν και πολλές καταστροφές και όλος ο γαλλικός λαός είναι αποσβολωμένος μετά από αυτό που συνέβη. Χτες με τον Πρωθυπουργό είχαμε την πρώτη συνάντηση για τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Μάλιστα σήμερα ο Πρωθυπουργός με πολλούς υπουργούς ασχολείται με το θέμα αυτό και όλη η Γαλλία και ο γαλλικός λαός έχουν κινητοποιηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πολύ για τα λόγια αλληλεγγύης που εκφράσατε. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί υπογραμμίσατε πόσο σημαντική είναι η σημερινή μας αντίδραση, επειδή κάποιοι φίλοι μας έχουν πληγεί, όχι μόνο η Γαλλία δηλαδή, αλλά και η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία έχουν υποστεί τις συνέπειες αυτής της καταστροφής και η απειλή σήμερα οδηγείται προς την Αμερική, προς την Αϊτή, προς την Δομινικανική Δημοκρατία. Πολλοί λαοί λοιπόν είναι θύματα αυτής της φυσικής καταστροφής. Όμως η συγκίνησή μας είναι ειλικρινής παρά μόνο όταν και εφόσον αυτά που λέμε ακολουθούνται και από πράξεις. Και αν αυτά πραγματικά που λέμε μετά από μια τέτοια καταστροφή ακολουθούνται από πράξεις που μας οδηγούν στις αιτίες. Μιλήσατε για την υπερθέρμανση του πλανήτη, για την κλιματική αλλαγή και σκοπός μας είναι για να πετύχουμε τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα ο πλανήτης που μας αφορά όλους. Δεν είναι κάτι που πραγματικά το κάνουμε επιπλέον από τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να αποτελεί την καρδιά της δραστηριότητάς μας. Εχθές λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο στη Γαλλία αλλά και όλες οι αποφάσεις που θα λάβουμε από εδώ και πέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη για να αποφύγουμε μελλοντικές τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Κύριε Πρόεδρε, πολύ ορθά είπατε στην προσφώνησή σας ότι οι δύο λαοί μας, οι δύο χώρες μας είναι φίλες χώρες, έχουμε δεσμούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, γλωσσικούς και είστε μία από τις προφανείς εκφράσεις αυτής της κοινής ιστορίας. Μιλάτε άπτεστα γαλλικά. Έχετε περάσει πολλά χρόνια στη Γαλλία, στη Σορβόνη και στο Συμβούλιο Επικρατείας και η σύζυγός μου και εγώ είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε σήμερα να αποκτήσουμε και προσωπικούς δεσμούς μαζί σας. Η Γαλλική Σχολή στην Αθήνα, η παρουσία της Γαλλίας στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική και πραγματικά συνδέει
τις ιστορίες μας αλλά και το παρόν μας. Οι νέοι Γάλλοι ανακαλύπτουν τους δεσμούς με την Ελλάδα όταν ανακαλύπτουν την αρχαία ιστορία. Και πραγματικά θα ήθελα να πω ότι η αρχαία ιστορία είναι και δική μας ιστορία. Και αυτό το κοινό παρελθόν πολλές φορές το ξεχνάμε. Το παρόν πολλές φορές μας απομακρύνει, αλλά πραγματικά οι ιστορίες μας είναι αλληλένδετες, οι χώρες μας είναι πολύ κοντά. Και πραγματικά αυτό που θα ήθελα σήμερα να προσθέσω είναι ότι και το μέλλον μας είναι κοινό. Οι δύο χώρες μας έχουν κοινή πορεία. Και θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια ισορροπία στην Ευρώπη. Και η προκατοχή μου, αλλά και εγώ, στο προηγούμενο αξίωμα που είχα, αλλά και σήμερα στο παρόν μου αξίωμα, όλη η κυβέρνησή μου και οι υπουργοί της Γαλλίας πολέμησαν και θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη, να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Και γι' αυτό και θα ήθελα να χαιρετήσω τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης της ελληνικής και βεβαίως θα συναντήσω τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, σε λίγη ώρα και θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Αυτές όμως οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ακολουθηθούν από μια συλλογική δέσμευση, η οποία θα πρέπει να μας επιτρέψει να συνεχίσει την πορεία η ελληνική δημοκρατία προς τις μεταρρυθμίσεις. Έγιναν πολλές θυσίες. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ακριβό τίμημα. Και σήμερα θα πρέπει να βρούμε ένα πνεύμα συμφιλίωσης μεταξύ της ευθύνης, μεταξύ των μεταρρυθμίσεων και μεταξύ της απαραίτητης αλληλεγγύης που πρέπει να δείξει η Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφερθώ στους τρεις άξονες στους οποίους αναφερθήκατε κι εσείς και συμφωνώ απολύτως. Αν θέλουμε να προχωρήσει η Ευρώπη, όλοι μαζί πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία ξέρει να προασπίζεται τις αξίες της στην εθνική και τις αρχές της. Και γι' αυτό και στο τελευταίο συμβούλιο στην Ευρώπη μπόρεσα να προωθήσω την ιδέα της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. Η Ευρώπη σήμερα είναι ισχυρή απόψεως, από στρατηγική και θα πρέπει να ενισχύσουμε και την εσωτερική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε άμεσες απαντήσεις, χρειαζόμαστε προώθηση της μόνιμης αυτής βιώσιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και τα σφάλματα των τελευταίων ετών θα πρέπει να μην επαναληφθούν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η Ευρώπη να προασπίσει την κυριαρχία της σε κάθε επίπεδο και γι' αυτό και χρειάζονται ενίσχυση οι πρόσφατες πρωτοβουλίες. Χρειάζεται όμως ενίσχυση της φιλοδοξίας μας τις επόμενες εβδομάδες. Θα αναλάβω μια γαλλική πρωτοβουλία την οποία θα υποβάλω σε όλους μας τους εταίρους. Ακούγοντάς σας, ξέρω ότι η Ελλάδα θα είναι στο πρεμπλό μας. Επίσης χρειαζόμαστε μια οικονομική ευρωπαϊκή δύναμη. Αυτή η εσωτερική διαμάχη, ο εσωτερικός εμφύλιος πόλεμος, οι διαφορές μεταξύ των κρατών θα πρέπει να ξεπεραστεί. Ο κάθε λαός, η κάθε χώρα με κυρίαρχο τρόπο θα πρέπει να κινηθεί. Η αλληλεγγύη όμως είναι προϋπόθεση. Αναφερθήκατε σε κάποιες προτάσεις και ιδέες. Ναι, χρειαζόμαστε μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος θα ασκεί πραγματικά τα δημοκρατικά δικαιώματα που θα του ανήκουν. Την ίδια ώρα όμως χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία ευρωπαϊκή και χωρίς να υποχωρήσουμε όσον αφορά την κυριαρχία μας θα πρέπει να ανακτήσουμε νέα ανεξαρτησία. Και πιστεύω πραγματικά ότι η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητη όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική. Υπάρχουν μηχανισμοί που μας επιτρέπουν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο ESM, που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, βεβαίως. Όντως, η ιδέα ενός ευρωπαϊκού νομισματικού ταμείου είναι πολύ σωστή, αλλά αυτό δεν
επικαλύπτει σε καμία περίπτωση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα πρέπει, εάν προκύψει μια παρόμοια κρίση σαν και αυτή που έζησε η Ελλάδα, να μπορεί να ξεπεραστεί η Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη μας χρειάζεται πνεύμα υπευθυνότητας σε κάθε χώρα, χρειάζεται θάρρος για να επιβληθούν μεταρρυθμίσεις. Το κάνετε στην Ελλάδα και το κάνουμε και εμείς στη Γαλλία. Και χρειάζεται και μια κοινή φιλοδοξία, έτσι ώστε να υπάρξει πραγματικά οικονομική δύναμη στην Ευρώπη με καινοτομία και με νέες τεχνολογίες. Γι' αυτό και θα ήθελα οι διμερείς μας σχέσεις να εγγραφούν σε αυτή τη νέα φιλοδοξία. Ήρθα εδώ με πολυάριθμη αντιπροσωπεία εκπροσώπων των γαλλικών μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολύ θα ήθελα να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην ανάκαμψή της. Επίσης, θα πρέπει να ξαναβρούμε μια νέα ευρωπαϊκή συνοχή που θα βασίζεται σε αξίες, που θα βασίζεται στο δίκαιο. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε. Χρειάζεται όμως να ξαναείμαστε φιλόδοξοι. Αυτό το οποίο μας ένωσε, μας ενέπνευσε στην αρχή, θα πρέπει να επανέλθει. Η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει αν κάποια μέλη της αμφισβητούν τις βασικές αρχές, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο υπομονετικοί. Θα πρέπει να δείξουμε τόλμη προασπίζοντας αυτές τις αξίες. Και βεβαίως όταν πάρω το λόγο σε λίγη ώρα στην Πνίκα και απευθυνθώ στους συμπατριώτες σας, στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία, στον τόπο όπου οι αρχές της Ευρώπης δημιουργήθηκαν και έχουν νόημα οι αξίες αυτές. Κάτι που πραγματικά μπορεί να μας οδηγήσει σε μια νέα προσέγγιση και μια νέα ανάγνωση, βασιζόμενοι στις αρχές των Ελλήνων. Πιστεύω πραγματικά ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται σε λιγότερα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά σε περισσότερα δικαιώματα, περισσότερη κοινωνική Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή φιλοδοξία, η οικονομική ισχύς με τα κοινωνικά δικαιώματα, τα κεκτημένα κοινωνικά δικαιώματα για την Ευρώπη. Εδώ και αρκετές εβδομάδες με την γαλλική κυβέρνηση επεξεργαζόμαστε την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, έτσι ώστε η Ευρώπη που συνεχίζει να προχωρεί προς υπονόμευση των κοινωνικών δικαιωμάτων και καταστροφή των κεκτημένων δικαιωμάτων να μην μας οδηγήσει στον χαμό. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες προτίθεμαι να υποβάλω προτάσεις έτσι ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη. Εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον η Ελλάδα περνάει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και με πολύ θάρρος έχετε αντισταθεί, έχετε αντέξει. Είναι η πρώτη μου επίσημη επίσκεψη και αυτό που θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό σας. Γιατί η Ευρώπη οικοδομήθηκε με συνεχείς μεταμορφώσεις και με μία σταθερή φιλοδοξία. Ποτέ δεν δημιουργήθηκε με μειώσεις και με συρρυκνώσεις. Πάντα η Ευρώπη προχώρησε με περισσότερες φιλοδοξίες. Σας το οφείλουμε λοιπόν, η αντοχή σας, το κουράγιο σας, οι μεταρρυθμίσεις που έχετε θεσπίσει δεν θα πρέπει να ξεχαστούν και ο Πρωθυπουργός σας, η κυβέρνησή σας ήθελαν πάντα να κρατήσουν την Ευρώπη, την Ελλάδα στην Ευρώπη, ενώ υπήρχαν πιέσεις για να απομακρυνθεί η Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η μεγάλη φιλοδοξία μας εμπνέει όλους, μας υποχρεώνει να μην υποχωρήσουμε στον κινησμό, να μην υποχωρήσουμε στην ευκολία, στις εύκολες λύσεις, αλλά να ξαναβρούμε αυτήν την πολύ μεγάλη φιλοδοξία του ελληνικού λαού
πριν από χιλιάδες χρόνια να λειτουργήσει σαν έθνος και να βασιστεί στην απόφαση του λαού και όχι σε αποφάσεις που επιβάλλονται από πάνω. Νομίζω ότι οι επαφές που θα έχω με τον Πρωθυπουργό, με τον κόσμο των επιχειρήσεων, ελπίζω να είναι επικοδομητικές. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που μας καθοδηγεί είναι η ιστορία και η κοινή μας φιλοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα, θερμά λόγια, έδωσε και ένα στίγμα. Τις προσφωνήσεις λοιπόν και των δύο, ναι. Έδωσε ένα στίγμα και ο Έλληνας Πρόεδρος. Τις ομιλίες που θα κάνει απόψε στη Βία και τα μηνύματα που θα στείλει. Ακριβώς αυτά που αναλύαμε και λέγαμε όλο αυτό τις τελευταίες δύο ώρες. Ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα, ανάγκη για θεσμικές αλλαγές στην Ευρώπη. Κάτι που έθεσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι, στο πλαίσιο, θα πούμε, των συζητήσεων και των επαφών του Γάλλου Προέδρου με την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Το έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στην ανάγκη των θεσμικών αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε στην ανάγκη να αλλάξει η Ευρώπη και να αποκτήσει ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στις θυσίες που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός και στις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται. Είπε όμως από την άλλη πλευρά, στέλνοντας και ένα μήνυμα ο Προκόπης Παυλόπουλος στην Ευρώπη, ότι και η Ελλάδα από την πλευρά της αναμένει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο ελληνικό δημόσιο χρέος. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη, όπως είπαμε, να αλλάξουν θεσμικά τα θέματα στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε και στον ρόλο που θα πρέπει να έχει, να έχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός.